Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας από το κλειστό της Ριζούπολης. Zero Gravity εναντίον έμπειρων, έμπειροι εναντίον Zero Gravity. Απόψε ένα μάτς για τον β' όμιλο της bronze κατηγορίας. Πρώτη έμπειρη με το 13-2 στο 6-8 η Zero Gravity. Με 4 άτομα βρίσκονται τώρα στη μέσα. Τώρα θα γίνει το τζάμπολ με τους έμπειρους να το κερδίζουν. Με την μπαλά, με το μαρτσάκι, ένα σουτ για 2 από τον Δεμέτη. Κάπως έτσι θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Ασίστ Μαρτσάκη στον Δεμέτη για το 2-0 των έμπειρων. Τώρα είναι ουσιαστικά το 4-4. Θα πάρει το τρίποδο της Γιαμαλής, θα το βάλει για τους Zero Gravity. 3-2 το παιχνίδι. Ολογός σε ρολόγι Παραντέρ. Το 4-4. Ο Δεμέτης μέσα, ψηλά είναι ο Ρίζος, θα το πάρει το τρίποντο, ο Τάσος θα το βάλει. Το φετινό μεταγραφικό απόκτημα των έμπειρων από τους Golden Boys. Ο Τάσος Ρίζος σίγουρα μια πολύ δυναμική προσθήκη για εκείνους. Απέναντι τώρα ο Μπούρας, αν την μπάλα κλέβει ο Μαρτσάκης. Φύγει τώρα απέναντι, μπάλα στα χέρια του Δεμέτη. Εδώ έλεγε το Μαρτσάκη. Φτάνει μέχρι μέσα η τάπα από τον Κωστόπουλο, αλλά μαζεύει ο Μαρτσάκης. Θα βγάλει έξω στον Ρίζο. Το δεύτερο του τρίποδο για απόψε αρχίζει και θερμαίνεται σιγά σιγά. 8-3. Τον Τάσο Ρίζο να ευστοχεί στο δεύτερο συναυτό του τρίποδο στο παιχνίδι. Απέναντι τώρα ξανά η Zero Gravity με τον Μπούρα. Ο Τζιαμαλής ψηλά. Κλείνεται, έβαλε για τον Μπούρα. Περάσει η άμυνα από τον Ρίζο, ο Μπούρας για τον Κωστόπουλο, ο Τζιαμαλής δεν θα πάρει. Άλλο ένα για την επίθεση, ας το πει ο Τζιαμαλής μαζεύει ο Δεμέτης. Απέναντι τώρα η μπάλα, θα κλέψει ο Μπούρας από τον Μαρτσάκη. Λίγα πως έτσι φεύγει ξανά απέναντι ο Μπούρας. Σας το Μαυρόγιαννη και όλα σας υποθεί ένα τολμηρό καλαθί. Με το μενιτού ύψος εκεί του Μαυρόγιαννη, σίγουρα. Τρομακτικό να βλέπεις το ύψος μπροστά σου και να πας για καλάθι. Τώρα ένα τρίποδο του Μαρτσάκη θα είναι άστοχο. Παπαδέας παλεύει όπως πάντα για το rebound και το μαζεύει. Φτάνει μέχρι απέναντι ο Χρήστος. Βάλα στα χέρια του Μπούρα. Βάλα τώρα στα χέρια του Τζιαμαλή. Τους πείτε θέλει να περάσει ο Τζιαμαλής. Κάτω το καλάθι περνά. Έξω για τον Παπαδέα, την κορυφή, ο Μπούρας σε ένα σουτ για 3. Καλό ήταν να δεν θα μπει. Ο Δεμέτης είναι εκείνος που μαζεύει. Και απέναντι τώρα, Δεμέτης για τον Μαυρόγιαννη από τη γωνία. Θα πάρει ένα σουτ για 2, θα το βάλει ο Μαυρόγιαννης. 15. Τώρα, 0 με τον Παπαδέα. Απέναντι Κωστόπουλος και δει στο φάουλ από τον Μαυρόγιαννη. Λοιπόν, ένα τρίποντο του Παπαδρέα δεν θα μπει, ο Μαυρόγιαννης ψηλότερα από όλους. Τώρα ο Ρίζος. Ένα τρίποντο τώρα από τη γωνία του Δεμέτη δεν θα βρει στόχο. Ο Μπούρας μαζεύει. Έχει φτάσει μέχρι απέναντι. Πάρει το ορίζο ο Μπούρας. Αρχίζει. Θα γυρίσει το δεξί του χέρι και θα το βάλει ο Μιχάλης. 17. 6-25 ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Μαυρόγιαννης θα πάρει ένα τρίποντο. Με πολύ καμπύλη, δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν θα μπει κιόλας. Τώρα κλέβει την μπάλα. Λόγος κάνοντας το μπρος πίσω. Ξανά η Zero με τον Μπούρα. Λάει ο Μπούρας, θέλει να περάσει για να σηκωθεί και να κερδίσει ένα φάουλ. Λιγότερο από 6 για το πρώτο δεκάλεπτο. 2 βολές για τον Μπούρα. Δεν θα
Μπαμπή. Παραμένει το παιχνίδι στους 3. 17 μπροστά οι έμπειροι. Στη δεύτερη θα μπει από τον Μπούρα. Ο Κολόβος είναι γινός να μαζέψει. Τώρα ο Ρίζος. Ο Κολόβος. Ακουστείτε. Ο Μαυρόγιανης μέσα για τον Δεμέτη. Μία τρίπλο σταμάτησε στην κορφή. Το βάλει. Την ασίστ του Σέργιου Μαυρόγιανη. Το παιχνίδι στους 5:40 ακόμη. Και το πρώτο δεκάλεπτο ο Μπούρας. Δύο φαουλ για τους έμπειρους. Κανένας τώρα για τους Zero Gravity. Μπούρας. Μαρκάρει ο Μαυρόγιανης. Για να περάσει το Μαυρόγιανη ο Μπούρας. Λιάμνα του Σέργιου. Συντά τώρα ο Διαμαλής. Περνάει τάπα από πίσω από τον Κολοβό. Μαζεύει και ο Μαυρόγιανης. Απέναντι ο Δεμέτης για τους έμπειρους. Είναι από στάρι του Παπαδέα. Σηκώνεται ο Δεμέτης, είναι άστοχος. Ο Στόπουλος μαζεύει. 5 λεπτά ακόμη. Για το πρώτο δεκάλεπτο Μπούρας. Να περάσω τον Ρίζο, η μπάλα βγαίνει έξω από τον Μπούρα. Και λίγο στο δεξί του γόνατο ο Ρίζος. Θα συνεχίσει. 4:44. Στο 12:17 το προβάδισμα των έμπειρων. Κολοβός. Ένα σούτ για 2. Δεν θα μπει. Ο Στόπουλος μαζεύει. Τώρα απέναντι ο Διαμαλής. Μπούρας. Στόπουλος. Κάτω. Παπαδέας θα πάρει ένα σουτ για 3. Δεν θα το βάλει. Κωστόπουλος κάτω το καλάθι. Το βάζει μετά το rebound του. Το 19. Ενώ ήρθε και ο Αντωνόπουλος για τους Zero Gravity. Σε λίγο θα είναι 5 στο παρκέ. Τώρα ο Ρίζος μέσα για το Μαυρόγιανη στο κόψιμο του Κολοβού κατά το καλάθι. Ο Κολοβός σηκώνεται πολύ ωραία. Την ασίστ του Σέργιου Μαυρόγιανη. Δεκατέσσερα εννέα. Κωστόπουλος. Διαμαλής. 3:39 ακόμη για το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Παπαδέας. Έκλειψε το φάουλ. Σέντρα. Θα γίνει επαναφορά. 14-9. Επαναλαμβάνω. Τώρα μπαλά μέσα στο Μαυρόγιανη. Αυτή είναι πολύ ωραία για τον Κολοβό. Ξανά συνεργάζονται οι δυο τους. Φτιάχνει το καλάθι ωραίο. 16-9 τώρα. Μπούρας. Οδεύουμε στα τελευταία 3 λεπτά του πρώτου δεκαλέπτου. 16-9 με 7 μπροστά οι έμπειροι. Καθαρή άμυνα του Κολοβού. Θέλει να ποστάρει ο Διαμαλής. Ο Κολοβός πάει να του κλέψει την μπάρα στα χέρια του Κωστόπουλου. Περνάει η τάπα όμως από τον Μαυρόγιανη. Και μαζεύει έπειτα ο Δεμέτης. Απέναντι τώρα, Ρίζος αστοχή. Μπούρας είναι εκείνος που μαζεύει. Να φύγει απέναντι. 16-9 παραμένει το σκορ. Μπούρας κάνει το επιθετικό φάουλ πάνω στο Ρίζο. Οπότε θα είναι 5-5 το παιχνίδι. Ο Λοβός, ο Δεμέτης, γιατί την πάνε ωραία οι έμπειροι. Τώρα από τη γωνία είναι στους για 2 του Κολοβού. Δεν θα μπει, ο Μαρτσάκης παλεύει και το κερδίζει το παιδικό. Τώρα ο Μαυρόγιανης, ένα στους για 3 από τη 45 με πόλη και καπήλη. Θα μπει από την ασίστ
του Κασουρίδου. Σερβίς Μαυρό, Γιάννης για το 19-9, η πρώτη διψήφια διαφορά στο μάτς. Τελευταία δύο λεπτά και κάτι λιγότερο. Για το πρώτο δεκάλεπτο η μπάλα στα χέρια του Μπούρα. Αντωνόπουλος στις πρώτες επαφές με την μπάλα στο παιχνίδι. Η ωραία πάσα για τον Παπαδέα, μπήκε στη μέση ο Δεμέτης. Ο Παπαδέας περνά, σηκώνεται, κλέψει την μπάλα ο Μαυρόγιαννης. Για πάσα και ο Παπαδέας. Τώρα ο Δεμέτης άφησε για τον Κολοβό ψηλά, είναι ο Ρίζος, θα το πάρει και αυτό το τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν θα μπει, μπάλα στα χέρια του Μπουρά που μαζεύει το αμυντικό rebound. Τώρα από 1,5, ο Μπουράς τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τον Ρίζο. Ο Νέζος θα πέρασει μέσα τώρα για τους έμπειρους. Γύρισε το πόδι του εκεί ο Μπουράς. Δυστυχώς πάνω του μπήκε και ο πέμπτος παίχτης μέσα για τους Zero. Τώρα έχουν ένα τραυματισμό με τον Μπουρά. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να συνεχίσει. Του χορηγείται εκεί ψυχτικό. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό. Επιστρέψαμε. Ανάμε 4 άτομα. Είναι η Zero Gravity που θα βάλουν τώρα το καλάθι με τον Κωστόπουλο, αλλά είχαν τώρα αυτή την ατυχία με τον Μπούρα. Τώρα ο Ρίζος βγάλει για το ματσάκι. Θα είναι ο Μαυρόγιαννης ξανά 4-4. Τρίποντο του Μαρτσάκη θα μπει. Βγάλει Μαρτσάκη θα την αφήσει ο Μαυρόγιαννη για το 22-11, 50 τελευταία δεύτερα. Πρώτο δεκαλέπτου, η μπάλα στα χέρια του Αντωνόπουλου. Να περάσει και ο Αντωνόπουλος. Μέσα είδε τον Κωστόπουλο. Προσποιείται. Έξω ξανά ο Αντωνόπουλος. Αλλά 7 για την επίθεση. Περνάει ο Αντωνόπουλος μπροστά στο Μαυρόγιαννη. Δεν θα ευστοχίσει. Ο Μαυρόγιαννης μαζεύει. Και τώρα απέναντι ο Ματσάκης. Ο Μαυρόγιαννης. Να με το τρίποντο, ξανά είναι εύστοχος. Άλλο ένα τρίποντο από τους έμπειρους εδώ που πυροβολούν κατά ρυπάς. Κάνουν το 25-11, τελευταία 12 δεύτερα για το δεκάλεπτο απομένουν για τους Zero Gravity. Έχουν τώρα με τον Τιαμαλή. Ο Στόπουλος θα αναπεράσει μέσα για τον Αντωνόπουλο που θα κερδίσει το φάουλο τον Μαρτσάκη. 2,9 απομένουν. Αναφορά λοιπόν με τον Παπαδέα. Βρήκε τον Κωστόπουλο κατευθείαν, σηκώνεται κατευθείαν και η τάπα όμως από τον Μαυρόγιαννη. Φοβερή τάπα στη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Δεύτερο δεκαλέπτο στο μάτς. Στο 25-11 το παιχνίδι υπέρ των έμπειρων. Έχουμε τώρα μια καλή διαφορά των 14. Αναλαμβάνω παίζουμε με 4-4 γιατί είναι τραυματίας τώρα ο Μπούρας. Τώρα τον Νόπουλος θα σηκωθεί, όχι, έχει κερδίσει χαμηλά το φάουλ. Οπότε είναι επαναφορά από την sideline για τους Zero Gravity. Διαμαλής πάρει το τρίποδο και θα το βάλει. Πολύ ωραίο το σούτ από τον Διαμαλή. 25-14. 14. Με ένα σούδια 2 είναι άστοχο. Ο Παπαδέας μαζεύει. Απέναντι έχει φύγει ο Παπαδέας στο χ. Ρίζος μαζεύει. Νταϊάννα! Νταϊάννα! 14. Παπαδέας Αντωνόπουλο θέλει να περάσει. Αντωνόπουλο σηκώνεται, το βάζει. 25-16. Μειώνουν τώρα στους 9 η Zero Gravity.
Νέζος θέλει να απαντήσει με ένα τρίποντο, δεν το κάνει. Πάει να μαζέψει όμως ο ίδιος. Χάνει, συμφώνεται, δεν το βάζει ο Νέζος. Rebound όμως από κανέναν. Μπάλα σε χέρια. Έμπειρον παραμένει. Ρίζος. Σκριν του Νέζου, Ρίζος. Πολύ ωραία κάτω το καλάθι για το ματσάκι. Φοβερό το καλάθι από τους έμπειρους εδώ. 27-16. Διαμαλής, μπάλα στο πόδι του Τζαβέλα. Ωραία επαναφορά, ο Αντωνόπουλος περνάει κατά το καλάθι, σηκώνεται, το βάλει και αυτό το καλάθι. Πρόβλημα για την άμυνα των έμπειρων ο Αντωνόπουλος. 27-18. Ο οποίος έχει σκοράρει, ο οποίος θα χρειάζεται τώρα. Μπει ζεστά στο μάτς. Στην γωνία τώρα ο Νέζος, στο κόψιμο του Μαρτσάκη. Προσποιεί το Μαρτσάκη, δύσκολο τελείωμα. Δεν θα μπει Αντωνόπουλος. Μπάλα εκείνος την μπάλα μέχρι κάτω. Παίζει τρίπλα του ψηλά. Δίπλα του ένα τρίποντο. Δεν θα μπει. Από τον Τιαμαλία να μαζεύει ο Κωστόπουλος που σηκώνεται, δεν είναι καλό. Τελείωμά του. Και τώρα ο Ρίζος. 7 και 17 ακόμη. Με ημίχρονο. Ρίζος για τον Νέζο. Θα το πάρει το τρίποδο ο Γιώργος. Είναι άστοχο. Παπαδέας που μαζεύει και θέλει να φύγει τώρα μπροστά. Μπαίνει στη μέση ο Κολοβός. Ο Διαμαλής σηκώνεται από την assist πλέον του Παπαδέα. Για να μειώσει στους 7. 27-20. Έχει βρει ρυθμό το παιχνίδι. Ο Ρίζος τώρα για τον Νέζο, ξανά ο Ρίζος. Μπάλα μέσα στον Κολοβό, προσποιείται. Ωραία θα σηκωθεί με το απενάντερ. Αλλά ο Παπαδέας μαζεύει την αστοχία του Κώστα. Ένα φάουλ το δεκάλεπτο λύς για τους έμπειρους είναι. Διαμαλής. Μέσα για τον Κωστόπουλο, σηκώνει τον Κωστόπουλος, δεν το βάζει. Rebound του ιδίου, αυτή τη φορά το βάλει. Κάπου εδώ έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. 27-22. Επιστρέψαμε. 1-2-11 επιμέρους σκορ των Zero Gravity. Το δεκάλεπτο έχει βάλει τους έμπειρους προβληματισμούς. Τώρα γι' αυτό κάλεσαμε το πρώτο time out. Έχουμε μειώσει κατά πολύ διαφορά στους 5. 27-22. 6 και 15 για το ημίχρονο. Άστοχος είναι και ο Δεμέτης με το τρίποντο. Βάζει που μαζεύει ο Κωστόπουλος και τώρα αφήνει για τον Τζιαμαλή. Βιάζεται. Βγει προς τα έξω ο Τζιαμαλής. Θα πάρει και τον τρίποντο, θα μπει και αυτό από τον Τζιαμαλή που καίει τώρα. 27-25 μειώνουν εκ νέου η Zero Gravity. Τώρα απέναντι έχει φτάσει ο Ρίζος. Περνάει μέσα για τον Μαυρόγιαννη, εκείνος για τον Κολοβό. Κολοβός για τον Ρίζο, θα σηκωθεί, ένα τρίποντο είναι άστοχο. Απαδέας θα βγάλει έξω. Απέναντι έχει φύγει ο Τζιαμαλής για να ισοφαρίσει. Φοβερός Τζιαμαλής, κάνει το 27 όλα. 2-16 επιμέρους σκόρ υπέρ το Zero Gravity αυτό το δεκάλεπτο. Απίστευτη τροπή έχει πάρει το παιχνίδι, τώρα το φάουλ του Παπαδέα πάνω στο Δεμέτη. 5 και 16 για το ημίχρονο. Αναφορά με τον Κολοβό να αφήνει στο Δεμέτη. Κολοβός, ξανά ο Δεμέτης. Σηκώνεται, το βάζει και κάποιο το βάζει και τέλος στο σερί. Τον Zero Gravity. Ένα προσκελέστατο σερί. 0-11. Ανά πάντων πόντων. Πάντα μιλάμε έτσι. 4-16 το επιμέρους σκορ υπέρ το Zero Gravity. Ο Τζιαμαλής τώρα θέλει να περάσει. Έσπασε έξω στον Αντωνόπουλο. Το μαρκάρει ο Μαυρόγιαννης. Θέλει να αποστάρει ο Αντωνόπουλος. Βγαίνει προς τα έξω. Θέλει να πάρει και ένα σούτ, αλλά εκεί είναι τα χέρια του Μαυρόγιαννη. Ο Κωστόπουλος χάνει την μπάλα. Όλα αυτά. Αλλά έχει κάπου εδώ λήξει ο χρόνος επίθεσης. 4 και 40 ακόμη για το ημίχρονο εδώ. Μαυρόγιαννης. Απέναντι έμπειρη με τον Δεμέτη. Ένα σούτ για δύο. Καλά πάει και παίρνει.
και αυτό τώρα μέσα για τους έμπειρους που αρχίζουν και ξαναβρίσκουν τα βήματά τους στο παιχνίδι, τα πατήματά τους στο παιχνίδι. 31 τώρα, 27 το σκορ. Έξω θα βγει ο Αντωνόπουλος, θα πάρει ένα τρίποντο δύσκολο. Μαζί του ίδιος όμως την μπάλα. Μέσα τον περιμένει ο Μαυρόγιαννης. Αντωνόπουλος πάει να χάσει, κρατάει όμως την μπάλα. Σπρώχνει για να βρει μια ευνοϊκότερη θέση. Δεν τα καταφέρει, ένα σουτ του Παπαδέα. Έχω την εντύπωση ήταν για 2 και όχι για 3. Όπως και να έχουν άστοχο τώρα απέναντι. Ο Δενέκλης για ένα καλάθι και φάουλ. Θα πάει και στη γραμμή για τη συμπληρωματική του βολή. Σταμάτης Δεμέτης για το 33-27. Η βολή δεν θα μπει. Rebound του Αντωνόπουλου. Διαφορά στους 6. Παπαδέας. Γιατί παλό του το Δεμέτη να περάσει ο Χρήστος, το κάνει, ωραίο τελείωμα, αλλά άστοχο. Ωραία κίνηση γενικά εκεί του Χρήστου, του απέδωσε όμως καρπούς και τώρα η έμπειρη με τον Κολομό. Μαυρόγιαννης, θα βγείτε λίγο προς τα έξω. Ο Κολομός, ο Τσιαμαλής κλέβει την πάσα του Μαρτσάκη, έβαλε και τα χέρια του πρώτος και γι' αυτό του πιστώνεται το κλέψιμο. 3 και 20 τελευταία λεπτά της, του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα να περάσει ο Τιαμαλής για να σηκωθεί και να στοχίσει. Ο Λογός μαζεύει. Έχει ανοίξει τώρα ο ρυθμός. Ο Μαρτσάκης έχει ελεύθερο χώρο για να δει τι να μείνει. Στο λεπτό να βάλει αυτό το καλάθι και να σηκωθεί προς τα Λογό. Έχουν τώρα ένα δικό του σερί. Σ' απάντηση του Τιαμαλή Ζήρο η έμπειρη. 35-27, ένα 8-0 σερί. Αντωνόπουλος για τον Τζιαμαλή. Κρίν, ο Διαμαλής μέσα, έξω ο Παπαδέας, ξανά ο Διαμαλής, το τρίποντό του δεν είναι καλό. Αυτή τη φορά μπάλα περνάει εκτός τεσσάρων γραμμών και στα χέρια των έμπειρων, αλλά 2-36 για το πρώτο ημίχρονο. Η έμπειρη με τον Κολοβό να κατεβάζει. Δεν θυμίζω 4-4, καθώς ο Μπούρας τραυματίστηκε. Λοιπόν, ο Διαμαλή, ο Μπούρας στον Zero Gravity. Όπως και στην αρχή του αγώνα, να έρθει ο Αντωνόπουλος πρέπει να ξανά με 4. Έχει τώρα και οι δύο ομάδες είναι στο 4-4. Κωστόπουλος, ένα σου διαδέο με πόλη και καμπύλη είναι άστοχο στα χέρια του Μαυρού για την μπάλα. Τελευταία 2 λεπτά, ο Δεμέτης από την πάσα του Κολοβού. Πολύ ωραίο καλάθι, πολύ ωραία. Έβαλε εκεί το σώμα του ο Σταμάτης Δεμέτης για το 37-27. Επιστρέφουν σε θέση ισχύως τώρα οι έμπειροι μετά από αυτό το σοκ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού με το 2-16 που έτρεχαν οι Zero Gravity. Τώρα έχουν μειώσει κατά πάρα πολύ. Κωστόπουλος χάνει τον Κολοβό απέναντι. Πάσα του Μαρτσάκη δεν είναι καλή. Θα βάζει γίνει τον εαυτό του. 1-33 τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το ημίχρονο. Παπαδέας στην επαναφορά, αφήνει για τον Διαμαλή. Ωραία, μπάλα μέσα στον Κωστόπουλο που το μαρκάρει ο Ρίζος. Κωστόπουλος θα σηκωθεί αστοχή, αλλά με το φόλο είναι ο ίδιος εκεί. Θα βάλει να φέρει ένα στο σερί των έμπειρων. 37-29, Ρίζος. Τσάκης μέσα για τον Μαυρόγιαννη, όπως θα το βάλει. Κωστόπουλος 39-29, 55 τελευταία δεύτερα. Περνάει τώρα ο Αντωνόπουλος έξω για τον Διαμαλή. Το τρίποντο θα το βάλει και αυτό ο Διαμαλής. Να σύσταλει στον Αντωνόπουλο. 39-32 η έμπειρη γρήγορα απέναντι με τον Ρίζο, ο οποίος θέλει να ανέβει και να βγει μπάλα έξω από την τάπα του Διαμαλή. Έξω ο Μαρτσάκης, θα το πάρει το τρίποντο, θα απαντήσει τρίποντο Μαρτσάκη. 42-32, 30 τελευταία δεύτερα του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στα χέρια του Αντωνόπουλου, κλείνεται καλά ο ίδιος. Ψάχνει, βρίσκει τον Διαμαλή.
να περάσει. Έχει κλειστεί καλά το Μαυρόγιαννη. Αλλά 10 για την επίθεση, αλλά 18 για το ημίχρονο. Τώρα περνάει ο Παπαδέας, η πάσα του εφάνταστη, αλλά όχι καλή για αυτό το, αυτή την απόσταση που είχαν εκείνος και ο Αντωνόπουλος. Τελευταία 12,1 δεύτερα, όλα στη διάθεση των έμπειρων. Ο Ρίδος για τον Δεμέτη, εκείνος για τον Μαυρόγιαννη, αλλά 4. Ο Μαυρόγιαννης ένα τρίποντα από το σπίτι του, στο μεταβλό δεν θα μπει, ο Μαρτσάκης μαζεύει, σηκώνεται, δεν θα μετρήσει το καλάθι. Από το Μαρτσάκη ήταν εκπρόθεσμο το σουτ, οπότε το 42-32 ισχύει. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ των έμπειρων και των Zero Gravity. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι ως τώρα, λόγω του ότι στο περισσότερο έμπρος του παίζεται με 4 παίχτες. Ο Μπούρας ακόμα είναι τραυματισμένος. Κατευθυντικά περαστικά. Το σοβαρό στον Αστράγαλο φαίνεται να έχει τραυματιστεί και γι' αυτό τώρα ισχύει το 4-2-4. Στην αρχή του παιχνιδιού ήταν επειδή δεν είχε έρθει ακόμα ο Αντωνόπουλος. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με το 42-32 υπέρ των έμπειρων. Έχουν τώρα την μπάλα με τον Ρίζο. Θα πάρει το τρίποντο, δεν θα μπει. Ο Αντωνόπουλος μαζεύει την αστοχία του Τασορίζου και κατεβάζει τώρα την μπάλα. Να φύγει απέναντι. Πάει έξω στον Παπαδέα, θέλει και να περάσει ο Παπαδέας. Βρίσκει πάνω στον Μαυρόγιαννη. Έχει σφυριχθεί το φάουλ. Επαναφορά με τον Παπαδέα για τους Zero. Θα κλέψουμε στην μπάλα ο Μαυρόγιαννης. Και τώρα σε τέμπο 4-1-4 συνεχίζει το παιχνίδι με τους έμπειρους και τον Κολοβό. Ενώ πήγε να κάνει το λάθος να βγάζει εν τέλει την μπάσα έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τη γωνία ο Δεμέτης, ένα σουτ για δύο. Του Ρίζου, αλλά ένα καλάθι στα μάτια Δεμέτη. Φαίνεται ο 14, 44-32. Απέναντι τώρα ο Διαμαλής. Αντωνόπουλος. Συνεχίζει, περνάει από κάτω. Σώζει την μπάλα τελευταία στιγμή. Βγαίνει στη γωνία, προσποιείται, η πάσα του δεν είναι καλή. Κόλλησε κάπως εκεί, έχει την μπάλα. Ο Ρίζος τώρα απέναντι ο Δεμέτης, έβγαλε για το Ρίζο που σηκώνεται και το βάζει. 46-32. Αντωνόπουλος χάνει την μπάλα. Βλέπει ξανά ο Κολοβός από τον Αντωνόπουλο, απέναντι τώρα ο Ρίζος, ωραία για τον Μαυρόγιαννη, δεν ήταν καλή πάσα του Τάσου, ωραία ήταν, αλλά αν του είπε να την αφήσει, μάλλον είχε βρει, κατάλαβα ακριβώς. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Διαμαλή, για τους Zero Gravity, δηλαδή ο Παπαθέας, τρίποντο Παπαθέα είναι άστοχο, Μαυρόγιαννης, λιγότερα από όλους. Τώρα έχει φύγει ο Κολοβός ξανά στο ανοιχτό γήπεδο. Πάλα στα χέρια του Δεμέτη. Το τρίποντο θα μπει και αυτό. Θα την ασίσει του Κολοβού ξανά. Σταμάτης Δεμέτης για το 49-32. Στους 17 τώρα το μάτς. Σε φεύγει λίγο. Πάει στη μέγιστη τιμή της η διαφορά. Διαμαλής χάνει την μπάλα από τον Κολοβό αυτή τη φορά. Άλλο ένα λάθος από τον Zero Gravity. Απέναντι ο Ρίζος. Ένα περίεργο. Σαν σέντρα σουτ ήταν που έκανε, οπότε και η μπάλα παραμένει σε χέρια Zero Gravity και επιστρέφει μόνο σε μια Zero Gravity. Πολύ ωραία η πάσα μέσα για τον Κωστόπουλο, το φάουλ του Κολοβού. Ο Κωστόπουλος θα πάει στη γραμμή για να κόψει αυτό το 7-0 σερί των έμπειρων. Χάνει την πρώτη. Παραμένει στους 17 το παιχνίδι. Θα μπει όμως η δεύτερη. 49-33. 7 και 18 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Απέναντι τώρα η έμπειρη με τον Δεμέτη. Να παίρνει ένα τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν το βάζει. Ο Στόπουλος μαζεύει την αστοχία του Σταμάτη Δεμέτη και τώρα ο Διαμαλής. Ο Διαμαλής, είναι μια
λάθος και η μπάλα σε χέρια έμπειρον. Τον Ματσακή. Τον μπάλα. Ο λόγος Δεμέτης. Ωραία μέσα και το Ματσακή. Θα σηκωθεί ο Ματσακής, το βάζει και αυτό. 9-1 το επιμέρους σκορ αυτή την περίοδο, 6,5 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Διαμαλής μέσα για τον Κωστόπουλο, θα σηκωθεί ο Κωστόπουλος στα στοχή, μπάλα βγαίνει έξω από τον Κολοβό. Διαφορά στους 18. Zero gravity με την μπάλα. Ανδέας έβγαλε στον Διαμαλή, τρίποντο Διαμαλή. Άστοχο Μαυρόγιαννης, συνεχίζει να μαζεύει και απέναντι τώρα ο Ματσάκης παίρνει το διάδρομο, ανεβαίνει για το καλάθι και το φάουλ. Ο Φαήλ Ματσάκης, άλλοι δύο πόδια εκεί τώρα για τους έμπειρους που φέρουν τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20. 4-4 πόδι του Ματσάκη. Η ρομαντική του βολή είναι άστοχη και το rebound του Κωστόπουλου. 33-33, Διαμαλής. Τώρα ο Κολοβός, κάνει ο Διαμαλής, ο Δεμέτης είναι γύρω στην κλέψη. Πέναντι ο Δεμέτης σηκώνεται αλλά αστοχή στο ανοιχτό γήπεδο. Έχει τόσο πολλές επιλογές εκεί που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Έπειτα όμως γίνεται το λάθος από τον Αντωνόπουλο και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. Στρέψαμε. Και ξεφύγει τώρα η διαφορά υπέρ των έμπειρων στους 20. Για να δούμε ένα τρίποδο του Ρίζου και με ταμπλό παρακαλώ θα μπει και αυτό για τους έμπειρους οι οποίοι συγχύζουν και πυροβολούν. 56-33 τώρα. Το 14-1 τώρα αυτή την περίοδο. Σε πυρούς τώρα ο Κωστόπουλος μέσα σηκώνεται, το βάζει από την ασίστ του Παπαδέα. Κάνει και το double-double με επιταπώτους και 10 rebound. Αλλά έχουν ακόμα ένα βουνό να είναι 0. Δεμέτης 5 λεπτά ακριβώς για το το δεκάλεπτο. Στοχή Παπαδέας απέναντι Αντωνόπουλος. Διαμαλής κλείνεται εκεί. Θα προτιμήσει να βγει προς τα έξω. Είναι πιο ασφαλή τα πράγματα. Παδέας παίρνει ένα drive, η πάσα του δεν είναι καλή. Το λάθος και η μπάλα στα χέρια των έμπειρων. Παραπάνω από 4,5 ακόμη. Για το τρίτο δεκάλεπτο, Ματσάκης. Ωραία spin move. Reverse μάλλον, με συγχωρείτε. Μαυρόγιαννης για τον Ρίζο. Ο Ματσάκης θέλει να περάσει από κάτω, θα σηκωθεί ο Ματσάκης, δεν θα πέσει μπάλα μέσα. Ο Μαυρόγιαννης σπάει έξω στον Δεμέτη, που επίτα θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο. Τον Zero Gravity στο δεκάλεπτο, δύο έχουν και οι έμπειροι που έχουν τώρα την κατοχή με τον Ρίζο. Προσπίδι και ωραία την πάσα. Πάρει ένα σουτ μετά από ένα στεπάκι δίπλα και θα το βάλει και αυτό ο Τάσος. Φοβερός Τάσος Ρίζος με το τέταρτο του τρίποντο σε 6 προσπάθειες για απόψε. 59-35, λιγότερο από 4 λεπτά για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πάλε τώρα στο κύριο του Τζιαμαλή. Η άμυνα του Ρίζου είναι καθαρή. Τζιαμαλής, κλέβει ο Μαυρόγιαννης. Την φορά πάρα πολλά λάθη και αντιθέτως πολλά κλεψίματα για τους έμπειρους. Πέναντι ο Δεμέτης, τώρα θα συμπεριφέρει να σύστημα του Ματσάκη. Άλλο ένα καλάθι. 61-35. Φεύγει τώρα σε επικίνδυνο. Η διαφορά εν ώψη και του τετάρτου δεκαλέπτου. Η διαφορά είναι τώρα στους 26. 61-35. Αντωνόπουλος τώρα θα περάσει, θα σηκωθεί, έχει κερδίσει ένα φάουλ εκεί. Από το Μαυρόγιαννη. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αντωνόπουλος. 61-36.
θα μπει και η δεύτερη. 61-37. Τώρα η επαναφορά για τους έμπειρους. 3 και 10 ακόμη. Δεμέτης θα πάρει ένα σούδια 2. Δεν θα μπει. Μαρτσάκης μαζεύει όμως. Σηκώνεται, είναι αδύναμο το τελείωμα. Παπαδέας μαζεύει. Για απέναντι τώρα ο Αντωνόπουλος. Θα είναι εκεί μέσα. Θα σηκωθεί ένα φόλ χαμηλά από τον Μαυρόγεννη. Φάουλ και στη θέση του θα περάσει ο Νέζος για να τον προστατεύσουν οι έμπειροι. Η επαναφορά τώρα, αφού ήταν χαμηλά το φάουλ για τους έμπειρους. Αντωνόπουλος κλείνεται ένα σουτ για τρεις. Φοβερό σουτ θα βάλει και ο Αντωνόπουλος. 61-40 η διαφορά στους 20 ήταν όμως. Για 2-40. Τώρα ο Αντωνόπουλος κάτω από το καλάθι σηκώνεται αστοχή. Εκείνο ο Κωστόπουλος. Έξω ο Παπαδέας. Ο Αντωνόπουλος έχει άλλα 8 στη διάθεσή του. Ένα σουτ για τρεις, αυτή τη φορά μάλλον δεν θα βρει στόχο. Χωρίζος τώρα τροφοδοτεί απέναντι το Μαρτσάκι που σηκώνει δυναμικά, αλλά αστοχή. Απέναντι ο Αντωνόπουλος ακριβώς για τον Παπαδέα. Έχει ανοίξει πολύ ο ρυθμός, ο Παπαδέας τώρα θα το βάλει. 63-42. Και έχουμε το time out, επιστρέφουμε. Τελευταίο 1-36 στην τρίτη περίοδο. Ήταν 3-42 το μάτς με τον Έπειρον. Ρίζος τώρα κάνει από τον Παπαδέ που βγάζει την μπάλα έξω. Όχι, ο Ρίζος έχασε. Έβγαλε μάλλον την μπάλα έξω. Οπότε οι Zero Gravity έχουν τώρα την επίθεση με τον Αντωνόπουλο. Το σούτ είναι καλό, αλλά μαζεύει και ο Κωστόπουλος το επιθετικό. Παπαδέας από κάτω σηκώνεται, δεν είναι καλά τελείωμα. Μαρτσάκης μαζεύει. Φύγει για απέναντι. Κάνει τα βήματα. Α, όχι. Υπάρχει φάουλ από τον Κωστόπουλο μάλλον. Τελευταίο λεπτό. Έχουμε μπει σε αυτό για το τρίτο δεκάλεπτο. Δεμέτης για τον Ρίζο. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Δεμέτη, το τρίποντο. Θα μπει και αυτό. 66-42. 42 είναι και τα δεύτερα που απομένουν για το τρίτο δεκάλεπτο. Παπαδέας η λόμπα μέσα, ωραία για τον Αντωνόπουλο. Θα σηκωθεί με το αριστερό του χέρι, θα το βάλει. Ωραία ο Ρίζος. 66-44. Νέζος μέσα για το Μαρτσάκι. Κλείνεται ξανά ο Νέζος. Θα πάρει το σούτ για 2. Ήταν άσχημο, αλλά δεν θα μπει κιόλας. Απέναντι ο Αντωνόπουλος. Ένα τρίποδο του Τζιαμαλή θα μπει. Κάπου εδώ λίγη. Ο τρίτο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο για τέταρτο και τελευταίο του μάτς. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ των έμπειρων και των Zero Gravity. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι τώρα, λόγω του ότι στο περισσότερο έμπρος του παίζεται με 4 παίχτες. Ο Μπούρας ακόμα είναι τραυματισμένος. Τεχνικά περαστικά. Ώστε να μην είναι κάτι σοβαρό στον Αστράγαλο, θα έχει τραυματιστεί. Και γι' αυτό τώρα ισχύει το 4-4. Στην αρχή το παιχνίδι ήταν επειδή δεν είχε έρθει ακόμα ο Αντωνόπουλος. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με το 42-32 υπέρ των έμπειρων. Έχουν τώρα την μπάλα με τον Ρίζο. Θα πάρει το τρίποντο, δεν θα μπει. Ο Αντωνόπουλος μαζεύει την αστοχή του Τάσου Ρίζου.
κατεβάζω τώρα την μπάλα. Να φύγει απέναντι. Πάει έξω στον Παπαδέα. Θέλει και να περάσει ο Παπαδέα. Βρίσκει πάνω στο Μαυρόγιαννη. Έχει σφυριχθεί το φάουλ. Επαναφορά με τον Παπαδέα για τους 0. Θα κλέψουμε στην μπάλα ο Μαυρόγιαννης. Και τώρα σε τέμπο 4-4 συνεχίζει το παιχνίδι με τους έμπειρους και τον Κολοβό. Ενώ πήγε να κάνει το λάθος να βγάζει εν τέλει την μπάσα έστω και με αυτόν τον τρόπο. Τη γωνία ο Δεμέτης ένα σου για 2. Εσείς του ρίζου. Αλλά καλά στη σταμάτη Δεμέτη. Σαν τους 14-44-32. Απέναντι τώρα ο Διαμαλής. Αντωνόπουλος συνεχίζει, περνάει από κάτω, σώζει την μπάλα τελευταία στιγμή, βγαίνει στη γωνία, προσποιείται, η πάσα του δεν είναι καλή, κόλλησε κάπως εκεί, έχει την μπάλα, ο Ρίζος τώρα απέναντι ο Δεμέτης, έβγαλε και το Ρίζο που σηκώνεται και το βάζει. 46-32. Αντωνόπουλος χάνει την μπάλα, βλέπει ξανά ο Κολοβός από τον Αντωνόπουλο, απέναντι τώρα ο Ρίζος, ωραία για τον Μαυρόγιαννη, δεν ήταν καλή πάσα του Τάσου, ωραία ήταν αλλά αν του ήθελε να την αφήσει, μάλλον είχε βρει, κατάλαβα ακριβώς. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Διαμαλή για τους 0 Gravity. Δίπλα του Παπαθέα, τρίπον το Παπαδέα είναι άστοχο, μαύρο γίνεται σιλότερα από όλους. Τώρα έχει φύγει ο Κολοβός ξανά στο ανοιχτό γήπεδο. Μπάλα στα χέρια του Δεμέτη. Το τρίποντο θα μπει και αυτό από την ασίστ του Κολοβού ξανά. Σταμάτης Δεμέτης για το 49-32, στις 17 τώρα το μάτς. Σε φεύγει λίγο, πάει στη μέγιστη τιμή της η διαφορά. Διαμαλής χάνει την μπάλα από τον Κολοβό αυτή τη φορά. Άλλο ένα λάθος από τον Zero Gravity. Απέναντι ο Ρίζος, ένα περίεργο σαν σέντρα σούτ ήταν αυτό που έκανε. Οπότε και η μπάλα παραμένει σε χέρια Zero Gravity. Επιστρέφει πάνω σε χέρια Zero Gravity. Πολύ ωραία η πάσα μέσα για τον Κωστόπουλο. Το φάουλ του Κολοβού. Ο Κωστόπουλος θα πάει στη γραμμή για να κόψει αυτό το 7-0 σερί των έμπειρων. Κάνει την πρώτη. Παραμένει στους 17 το παιχνίδι. Θα μπει όμως η δεύτερη. 49-33. 7 και 18 ακόμη για το τρίτο δεκάλεπτο. Απέναντι τώρα η έμπειρη με τον Δεμέτη. Να παίρνει ένα τρίποντο. Αυτή τη φορά δεν το βάζει. Ο Στόπουλος μαζεύει. Θα σωθεί στα μάτια Δεμέτη για τώρα ο Διαμαλής. Είναι η πάσα του, το λάθος και η μπάλα σε χέρια έμπειρων. Τον Ματσακή. Την μπάλα. Ο λόγος Δεμέτης. Ωραία μέσα και το Ματσακή. Θα σηκωθεί ο Ματσακής, το βάζει και αυτό. 9-1 το επιμέρους σκορ αυτή την περίοδο, 6,5 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Διαμαλής μέσα για τον Κωστόπουλο, θα σηκωθεί ο Κωστόπουλος στα στοχή, μπάλα βγαίνει έξω από τον Κολοβό. Διαφορά στους 18. Zero Gravity με την μπάλα. Ανδέας έβγαλε στον Διαμαλή, τρίποντο Διαμαλή είναι άστοχο, Μαυρόγιαννη συνήθως που μαζεύει και απέναντι τώρα ο Ματσάκης παίρνει το διάδρομο, ανεβαίνει για το καλάθι και το φάουλ Ραφαήλ Ματσάκης, άλλοι δύο πόδια εκεί τώρα για τους έμπειρους που φέρουν τη διαφορά για πρώτη φορά στους 20. 4-4 πόδι του Ματσάκη. Ο
Συμπληρωματική του βολή είναι άστοχη και το rebound του Κωστόπουλου. 33-33, Διαμαλής. Τώρα ο Κολοβός, κάνει ο Διαμαλής, ο Δεμέτης είναι γύρω στο κλέψη. Πέναντι ο Δεμέτης σηκώνεται αλλά αστοχή στο ανοιχτό γήπεδο. Ευτυχώς πολλές επιλογές εκεί που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις, γιατί όμως γίνεται το λάθος από τον Αντωνόπουλο και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. Στρέψαμε. Έχει ξεφύγει τώρα η διαφορά υπέρ των Έμπειρων στους 20. Για μένα τρίποδο του Ρίζου και με ταμπλό παρακαλώ θα μπει και αυτό για τους Έμπειρους οι οποίοι συγχύζουν και πυροβολούν. 56-33 τώρα. 14-1 τώρα αυτή την περίοδο. Σε πυρούς τώρα ο Κωστόπουλος μέσα σηκώνεται, το βάζει από την ασίστ του Παπαδέα. Κάνει και το double-double με επιταπώτους και 10 rebound. Αλλά έχουν ακόμα ένα βουνό να είναι 0-0. Δεμέτης 5 λεπτά ακριβώς για το και το δεκάλεπτο στοχή. Παπαδέας απέναντι Αντωνόπουλος. Διαμαλής κλείνεται εκεί. Θα προτιμήσει να βγει προς τα έξω. Είναι πιο ασφαλή τα πράγματα. Παπαδέας παίρνει ένα drive. Η πάσα του δεν είναι καλή. Το λάθος και η μπάλα στα χέρια των Έμπειρων. Παραπάνω από 4,5 ακόμη. Για το τρίτο δεκάλεπτο Μαρτσάκης. Ωραία spin move. Reverse μάλλον, με συγχωρείτε. Ρόγιανης για τον Ρίζο. Ο Μαρτσάκης θέλει να περάσει από κάτω. Θα σηκωθεί ο Μαρτσάκης. Δεν θα πέσει μπάλα μέσα. Ο Μαυρόγιανης σπάει έξω στον Δεμέτη. Που επίτα θα κερδίσει το φάουλ. Αυτό είναι το δεύτερο. Τον Zero Gravity. Στο δεκάλεπτο δύο έχουν και οι Έμπειροι που έχουν τώρα την κατοχή με τον Ρίζο. Προσπαθείτε και ωραία την πάσα. Πάρει ένα σουτ μετά από ένα στεπάκι δίπλα και θα το βάλει και αυτό ο Τάσος. Φοβερός Τάσος Ρίζος με το τέταρτο του τρίποντο σε 6 προσπάθειες για απόψε. 59-35, λιγότερο από 4 λεπτά για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πάλε τώρα στο κύριο του Τζιαμαλή. Η άμυνα του Ρίζου είναι καθαρή. Τζιαμαλής, κλέβει ο Μαυρόγιαννης. Φορά πάρα πολλά λάθη και αντιθέτως πολλά κλεψίματα για τους Έμπειρους. Πέραντι ο Δεμέτης, τώρα θα συμπεριέχει ένα σύστημα για το Μαρτσάκι. Άλλο ένα καλάθι. 61-35. Φεύγει τώρα σε επικίνδυνο. Η διαφορά εν ώψη και το τετάρτο δεκαλέπτου. Η διαφορά είναι τώρα στους 26. 61-35. Αντωνόπουλος τώρα θα περάσει, θα σηκωθεί, έχει κερδίσει ένα φάουλ εκεί. Από τον Μαυρόγιαννη. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Αντωνόπουλος. 61-36. Θα μπει και η δεύτερη. 61-37. Τώρα η επαναφορά για τους Έμπειρους. 3 και 10 ακόμη. Δεμέτης θα πάρει ένα σουτ για 2. Δεν θα μπει. Μαρτσάκης μαζεύει όμως. Σηκώνεται, είναι αδύναμο το τελείωμα. Παπαδέας μαζεύει. Για πέντε είναι τώρα ο Αντωνόπουλος. Θα είναι εκεί μέσα. Θα σηκωθεί ένα φόλ χαμηλά από τον Μαυρόγεννη. Τρίτο του φόλ και στη θέση θα περάσει ο Νέζος για να τον προστατεύσουν οι Έμπειροι. Αναφορά τώρα αφού ήταν χαμηλά το φάουλ για τους Έμπειρους. Αντωνόπουλος κλείνεται ένα σουτ για 3. Φοβερό σουτ θα βάλει και ο Αντωνόπουλος. 61-40, η διαφορά στο σουτ ήταν όμως. Ένα σουτ εδώ του Ρίζου για 2 θα μπει. Thank you.
40. Ο Ραντονόπουλος κάτω το καλάθι σηκώνεται, αστοχή. Εκείνο ο Κωστόπουλος. Έξω ο Παπαδέας. Ο Ραντονόπουλος έχει άλλα 8 στη διάθεσή του. Ένα σουτ για 3, αυτή τη φορά μάλλον δεν θα βρει στόχο. Ο Ρίζος τώρα τροφοδοτεί απέναντι το Μαρτσάκι που σηκώνει δυναμικά, αλλά αστοχή. Απέναντι ο Ραντονόπουλος ακριβώς για τον Παπαδέα. Έχει ανοίξει πολύ ο ρυθμός, ο Παπαδέας τώρα θα το βάλει. 3-42 και έχουμε το time out. Επιστρέφουμε. Τελευταίο 1-36 στην τρίτη περίοδο. Στα 3-42 το μάτς με τον Έπειρον. Ρίζος τώρα κάνει από τον Παπαδέ που βγάζει την μπάλα έξω. Όχι, ο Ρίζος έχασε. Έβγαλε πάνω την μπάλα έξω. Οπότε η Zero Gravity έχουν τώρα την επίθεση με τον Αντωνόπουλο. Το σκουτ δεν είναι καλό, αλλά μαζεύει και ο Κωστόπουλος το επιθετικό. Παπαδέας με από κάτω σηκώνεται, δεν είναι καλά τελείωμα. Ματσάκι μαζεύει. Φύγει για απέναντι. Κάνει τα βήματα. Α, όχι. Υπάρχει φάουλ από τον Κωστόπουλο μάλλον. Τελευταίο λεπτό. Έχουμε μπει σε αυτό για το τρίτο δεκάλεπτο. Δεμέτης για τον Ρίζο. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Δεμέτη, το τρίποντο. Ω, θα μπει και αυτό. 66-42. 42 είναι και τα δεύτερα που απομένουν. Για το τρίτο δεκάλεπτο. Παπαδέα η λόμπα μέσα, ωραία για τον Αντωνόπουλο. Θα σηκωθεί με το αριστερό του χέρι, θα το βάλει. Ωραία ο Ρίζος. 66-44. Νέζος μέσα για το Μαρτσάκι. Κλείνεται ξανά ο Νέζος. Θα πάρει το σούτ για 2. Ήταν άσχημο, αλλά δεν θα μπει κιόλας. Απέναντι ο Αντωνόπουλος. Ένα τρίποδο του Διαμαλή θα μπει. Και από εδώ λίγη. Ο τρίτο δεκάλεπτο, επιστρέφουμε σε λίγο για τέταρτο και τελευταίο του μάτς. Τελευταίο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση μεταξύ των Έμπειρων και των Zero Gravity, ένα μάτς που βρίσκεται στο 66-47 με 19 προηγούνται οι Έμπειροι. Για να δούμε τι θα δούμε και στο τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς αυτού. Ενθυμίζω είμαστε 4 εναντίον 4. Και τώρα η Zero με τον Παπαδέα στην πρώτη επίθεση. Διαμαλής. Παπαδέας με από κάτω για τον Αντωνόπουλο, μέσα το βάζει. Πέναν οι Έμπειροι. Με τον Ρίζο. Νέζος για τον Δεμέτη. Τρίπλες, ο Δεμέτης θα σηκωθεί. Είναι αστοχός. Είναι ο Αντωνόπουλος. Διαμαλής. Θα πάρει το τρίποντο και θα διευρύνει τώρα το σερί. Πήγαν από τη Zero. Στην 6-49-17 το παιχνίδι. Τώρα συμπληρώνουμε το πρωταγωνιστικό λεπτό στην τέταρτη περίοδο. Ο Ρίζος με το τρίποντο δεν θα το βάλει. Παίρνει τώρα ο Παπαδέας. Παίρνει το drive και σηκώνεται, θα το βάλει αυτός. 4-0 πρέπει να σφίσω εδώ τώρα η Zero. 66-51 έχουν ακόμα όμως δρόμο. Ο Παπαδέας θα κάνει ένα φάουλ στο Δεμέτη. Δεμέτης πάρει ένα τρίποντο, θα το βάλει και αυτό ο σταμάτης, φοβερό σταμάτης Δεμέτης. Θα είναι τους 25 πόντους με 4 rebound και 5 assist. 69-51. Αντωνόπουλος. Να
περάσει. Κάνει. Μετράει το καλάθι. 69. 53. Θα πάει στη γραμμή για την συμπληρωματική του. Η βολή είναι εύστοχη, 69-54, 8 τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Με τον Ρίζο τώρα, στο Δεμέτη υπάρχει φάουλ. Πέντρο φάουλ, τα επόμενα. Ωραία επαναφορά. Ο Δεμέτης απέναντι για τον Κολοβό. Δεν ήταν καλή πάσα του Γουσταμάτη Δεμέτη. 69-54 παραμένει. Θα και 40 για το τέλος του παιχνιδιού. Διαμαλής. Φτάσαμε και απέναντι. Αντωνόπουλος για τον Παπαδέα που σηκώνεται αστοχή ο Παπαδέας. Rebound όμως του ίδιου. Βρίσκει σε σώματα. Συνεχίζει ο Παπαδέας. Έβγαλε για τον Κωστόπουλο. Θα σηκωθεί, δύσκολο τελείωμα. Την μπάλα τώρα στα χέρια του Νέζου. Ρίζος με 7 λεπτά και κάτι ψηλά για την λήξη του παιχνιδιού. Δεμέτης με άλλο ένα τρίποντο. Θα το βάλει και αυτό. Σταμάτης Δεμέτης. Φοβερός απόψε. 72-54. Διαχειρός Σταμάτη Δεμέτη, 28-72 πόντους. Απέναντι ένα τρίποδο του Τζιαμαλή για να απαντήσει. 72-57. 5 τώρα η διαφορά. Ο Ρίζος για τους έμπειρους. Έβγαλε στον Δεμέτη. Κοιτάει την μπάλα ο Δεμέτης. Πόντι για 2 είναι άστοχος. Αντωνόπουλος Ματζέτης. Και απέναντι, λέτε στη γωνία, από τον Κολοβό, είτε Αντωνόπουλος, να ο Αντωνόπουλος που λέω με τα λάθη, η συνεργασία εκεί. Στο δύο παιχνών τον Φύρο, 72-59. Νέζος με 6 λεπτά ακριβώς πλέον για τη λήξη, σουτάρει αστοχή, ο Παπαδέας μαζεύει, τώρα θέλει να φύγει και απέναντι. Κάνει αυτό ο Παπαδέας, θα σηκωθεί αλλά δεν θα το βάλει. Νέζος είναι εκείνος που μαζεύει το rebound και τώρα ο Ρίζος. 44 ακόμη. Ρίζος με την μπάλα. Ο Κολοβός για τον Νέζο. Στάρει τον Παπαδέα, ο Νέζος σηκώνεται. Είναι καλό τελείωμα, μαζεύει ο ίδιος όμως. Γωνία ο Κολοβός. Πάρει ένα σουτ για 3 εν τέλει, μετά από σκέψη δεν θα το βάλει και έπειτα η μπάλα στα χέρια των Zero Gravity, ο Μαυρόγεννης περνάει στη θέση του Νέζου, τον φύλαγαν γιατί είχε αρκετά φάουλ, τώρα όμως επιστρέφει. 72-59 το σκορ στους 13 στο παιχνίδι, για να δούμε, γιατί και 17 απομένουν. Αντωνόπουλος ένα step back, θα πάρει το τρίποντο, θα είναι καλό στα χέρια. Κατσάκης. Κολοβός. Μαυρόγιαννης. Ένα σουτ για 2 θα το βάλει. Έχουμε μετά 4-59. Διαμαλής αντιμέτωπο το Ματσάκη. Ο Διαμαλής με το τρίποντο δεν θα μπει αυτή τη φορά. Το rebound όμως του Κωστόπουλου. Να περάσει, κάνει προς στιγμή ανακτά και βγάζει στον Αντωνόπουλο. Εκείνος γυρίζει, μπαίνει και μέχρι μέσα και κερδίζει το φάουλ. Δύο βολές για τον Αντωνόπουλο. 74-59. Χάνεται. Θα ξαναγυρίσει ο
4 ακόμη. Θα μπει η δεύτερη. 74-60. Στους 14 στο παιχνίδι, 4 και 20 για τη λήξη του. Μαρτσάκης. Ο νέος Βολοβός. Θα είναι ο Θεμέτης. Μέσα για τον Μαυρόγιαννη. Τώρα ο Μαρτσάκης θα γίνει ένα φάουλ χαμηλά από τον Παπαδρέα. Είναι βολή για τον Μαρτσάκη. Βάλει τη βολή ο Δεμέτης. 75-60. Τώρα επαναφορά. Διαδέα τον Κολοβού είναι άστοχο. Μανδέας μαζεύει. Παίρνει τώρα μέχρι απέναντι. Λάθος, κλέβει ο Κολοβός. Μαρτσάκη θα σηκωθεί, θα αστοχίσει μπροστά στην άμυνα του Κωστόπουλου που βγήκε. 3:45 τελευταία λεπτά. Ωραία, ο Κωστόπουλος πανέμορφα μέχρι πάνω. Φοβερή κίνηση, φοβερό highlight. Το 13 το μάτς, 75-62. Οι εμπειροί θέλουν να καθαρίσουν τώρα με τον Μαυρόγιαννη που σηκώνει και βάζει ένα πανέμορφο καλάθι. Μπορούμε να κλέψουμε εκεί πάνω στον Αντωνόπουλο. Έβαλε στο Μαρτσάκη. Εκείνος για το Μαυρόγιαννη από τη γωνία. Για δύο Μαυρόγιαννης είναι άστοχος. Και τώρα Αντωνόπουλο δεν βλέπει. Φύγει με απέναντι. Αντωνόπουλος θα σηκωθεί. Αστοχή όμως της επαφής. Και τώρα ο Κολοβός. Μαρτσάκη στο 1-2. Ο Κολοβός θα βγάλει έξω. Δεν είναι καλή η πάσα του. Τώρα γίνεται με τον Μαυρόγιαννη να κάνει ένα εύκολο κλέψιμο. 77-62. Ο Ρίζος έξω για τον Μαρτσάκη. Το τρίποντο είναι άστοχο. Αντωνόπουλος μαζεύει. Έναντι πέταξε στον Διαμαλή. Στο κόψιμο του Παπαδέα κατά το καλάθι θα το βάλει. 77-64. 2:20 ακόμη. Κοντά στη δική έμπειρη, αλλά δεν την έχουν εξασφαλίσει, δεν έχουν κλειδώσει μάλλον ακόμα. Ρίζος. Σάκης, πολύ ωραία σπίτι μου, όχι ανάλογο το τελείωμα. Πάνω του Αντωνόπουλου. Κάνει το double-double. Με 19 πόντους και 10 rebound, ο Τζιαμαλής με άλλο ένα τρίποντο. Και αυτό μέσα, 77-67. Περάσει ο Ρίζος, το κάνει πανέμορφα εκεί. Και αυτό θα βάλει ένα όμορφο καλάθι. Εδώ 79-67. Ένα και 40 ακόμη. Διαμαλής. Στους 12 το παιχνίδι. Τελευταία 90 δεύτερα του παιχνιδιού. Πάνω από τον Διαμαλής. Θα πάρει και το τρίποντο. Καλά πήγε. Δεν θα μπει όμως. Μπάλα στα χέρια του Ρίζου. Απέναντι ο Μαρτσάκης από τη γωνία θα βάλει το σουτ. Ο Στόπουλος είναι και ο Στόπουλος που μαζεύει. Κλείνεται μπάλα στα χέρια του Διαμαλή με άλλο ένα τρίποντο από την αγαπημένη θέση στο 45. Είναι άστοχο, ο Κολοβός σώζει και σπρώχνει στα χέρια του Μαυρόγιαννη. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό. Εκτός του λαστικού απρόπτου θα φύγουμε την νίκη. Οι έμπειροι,
Κωστάκης εκεί θα σηκωθεί για να κερδίσει ένα φαουλ χαμηλά. Αναφορά ο Μαυρόγεννης κατευθείαν για 3 συμπάλα πάνω στο ταμπλό. Θα μαζέψει ο Μαρτσάκης. Εδώ Αλεξανά για τον Μαυρόγεννη. Θα πάρει και πάλι το τρίποντο. Αυτή τη φορά θα το κολλήσει στην μπασκέτα. 82-67. 35 τελευταία δεύτερα. Για δικαστικού πλέον χαρακτήρα. Θα πάρει από μακριά ένα σούτο Παπαδέας. Δεν θα μπει, μπάλα στα χέρια του Μαρτσάκη. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει κάποια άλλη επίθεση. Δεν θα γίνει κάτι άλλο στο μάτς. Με το 82-67 να είναι και το τελευταίο το τελικό μάλλον αποτέλεσμα. 85-67 μάλλον έβαλε το Διαμαλής. Εδώ θα λήξει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους.